Καλησπέρα Εμίλε, έχουμε σοβαρά επεισόδια έξω από το σημείο, το φραγμό όπου υπάρχουν διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά έχουμε δεχτεί καταιγισμό από μπουκάλια, από δακρυγόνα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Μπορείτε να δείτε και εσείς τι ακριβώς γίνεται. Είναι περίπου 2 με 2.500 διαδηλωτές Παλαιστίνοι. Εδώ πίσω ακριβώς, δεν ξέρω αν έχετε ζωντανή σύνδεση τώρα, έχουμε τη σύλληψη ενός διαδηλωτή ο οποίος πέρασε το φραγμό και έχει συλληφθεί έξω από ακριβώς από την πρεσβεία του Ισραήλ. Αυτό προσπαθούσαν εδώ και αρκετή ώρα νεαροί, κυρίως Παλαιστίνοι με παλαιστινιακές μαντήλες στο πρόσωπο. Προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Οι αστυνομικοί στην αρχή προσπάθησαν με την πυθό να τους αποτρέψουν. Κάποιοι θερμόαιμοι προσπάθησαν να περάσουν από δυνανές πολυκατοικίες. Έγινε χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Αλλά από ό,τι βλέπετε τώρα κάποιος βρήκε την ευκαιρία να παρισφρήσει, να περάσει τον μπλόκο των αστυνομικών και ακούγονται και εκρήξεις. Είναι δυναμητάκια που πετάνε οι διαδηλωτές, αλλά και κρότου λάμψης που πετάνε οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Έχει γίνει και χρήση δακρυγόνων. Δεν μπορούμε να δούμε. Είναι δακρυγόνων, είναι χρήση δακρυγόνων τώρα πάνω στην πλατεία. Γίνεται επιχείρηση τώρα των αστυνομικών να διαλύσουν την πορεία. Οι συγκεντρωμένοι είναι πολύ, Βάιε. Είναι γύρω στα 2 με 2.500 άτομα εδώ πέρα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Ακούνται συνεχώς εκρήξεις, είναι δυναμητάκια από τους διαδηλωτές και κρότου λάμψης, αλλά και δακρυγόνα από τους αστυνομικούς. Υπάρχει ένταση, οι αστυνομικοί δεν φαίνεται να πλησιάζουν προς τους διαδηλωτές, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν προσπαθούν.